ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας και πρώην Ευρωβουλευτής του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, Βίτολτ Βασιτσικόφσκι, εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για την επανεκλογή της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύει ότι η δεύτερη θητεία της Φον ντερ Λάιεν θα χαρακτηριστεί από αντιπαραθέσεις στους δρόμους. Οι πολίτες θα πληρώνουν όλο και περισσότερα για αυτές τις ιδέες. Θυμίζω το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία. Τέτοιες διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτές οι γραφειοκρατικές ιδιοτροπίες δεν θα γίνουν αποδεκτές από τους απλούς ανθρώπους, τόνισε σε δήλωση που έκανε και πρόσθεσε και τα εξής. Η προηγούμενη θητεία της Φον ντερ Λάιεν ήταν γεμάτη με σκάνδαλα και γκάφες. Από το σκάνδαλο προμήθειας εμβολίων που αφορούσε τα μηνύματα SMS μέχρι το Brexit και το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate. Η θητεία της δεν ήταν καθόλου υποδειγματική. Ο ίδιος πιστεύει ότι η επανεκλογή της οφείλεται στο γεγονός ότι η Φον ντερ Λάιεν προεκλογικά έκανε συμφωνία με την αριστερά και τους πράσινους, με την υπόσχεση υποστήριξης για την πράσινη συμφωνία και τις συνταγματικές αλλαγές εκτός της συνθήκης, εξασφάλισε την πλειοψηφία, είπε. Επίσης εξέφρασε την άποψη ότι ορισμένοι ευρωβουλευτές από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές υποστήριξαν τη Φον ντερ Λάιεν από το φόβο της περιθωριοποίησής τους από την πλειοψηφία του πολιτικού ρεύματος και την επιθυμία να διατηρήσουν κάποια επιρροή.